Αυτοί για τους οποίους δεν έχει γίνει συζήτηση καθόλου το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς όσοι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε τρεις φορές και κίνησε γη και ουρανό προκειμένου να μην κληθούν να εξεταστούν. Αυτοί είναι. Είναι οι αξιότιμοι επιχειρηματίες κ. Φέληξ Μπίτζιος, κ. Γιάννης Λαβράνος, κύριος Γιάννης Λαβράνος και κύριος Φέληξ Μπίτζιος. Κύριος Φέληξ Μπίτζιος και κύριος Γιάννης Λαβράνος, τους ξέρετε? Δεν ακούσαμε να τους λέτε. Έχετε και δευτερολογία. Οι οποίοι δεν εκλήθησαν στην εξεταστική. Δεν εκλήθησαν. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα. Διότι εγώ δεν θέλω να προδικάσω και να ρίξω ευθύνες σε επιχειρηματίες. Αναρωτιέμαι. Τι ακριβώς φοβάται ο κ. Μητσοτάκης και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, κύριοι, ήσασταν πολλοί από εσάς στην Εξεταστική Επιτροπή και κινήσατε γη και ουρανό για να μην κληθούν να καταθέσουν. Τι ακριβώς φοβάται? Φοβάται μην μιλήσουν, αφού μπορούν και αυτοί να επικαλεστούν το απόρριτο. Το απόρριτο δεν έχει επιβάλει ο Πρωθυπουργός. Τι φοβάται? Γιατί τους κρύβει? Γιατί? Και για πόσο ενδιάφερη πτώση? Γιατί τους φόβους του εγώ δεν μπορώ να τους γνωρίζω. Ενδεχομένως να φοβάται ότι κάποιοι δεν θα επικαλεστούν το απόρριτο. Γι' αυτό τους φωνάζει, ξέρω εγώ. Για πόσο όμως θα μπορεί αυτή η πολιτική στρουθοκάμιλος να τους κρύβει και να κρύβεται? Και εντάξει, δεν τους φώναξε στην εξεταστική. Εντάξει, πήγατε και τη θεσμών και διαφάνειας 1,5 μήνα πιο μετά για την υπόθεση Σπίρτζη. Όσο πιο μετά μπορούσατε. Κάποια στιγμή όμως θα συνεδριάσει. Εκτός και αν την καταργήσετε κι αυτή. Εκτός και αν αλλάξετε σύνθεση. Μια ωραία ιδέα. Να αλλάξετε τη σύνθεση της θεσμών και διαφάνειας. Προχωρήστε. Και επίσης εντάξει, δεν ήρθε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης εδώ στη Βουλή να απαντήσω. Δεν καταλαβαίνει ότι κάποια στιγμή θα τον έχω εδώ απέναντί μου πρόσωπο με πρόσωπο και θα τον ρωτήσω ποιες ήταν οι σχέσεις του με τους εν λόγω επιχειρηματίες? Απλά τους γνώριζε? Απλά τους είχε ακουστά? Ή μήπως κάποιος εξ αυτών τον συμβούλευε σε μόνιμη και τακτική βάση? Όπως επίσης και θα τον ρωτήσω να μου απαντήσει αν έχει ποτέ συναντήσει ως πρωθυπουργός, όχι στη ζωή του, τον κύριο Ντίλιαν, τον Ισραηλινό. Ξέρετε, ο κοινοβουλευτικός διάλογος γι' αυτό έχει αξία. Γι' αυτό είναι ωραίο πράγμα η Βουλή. Θέτεις ερωτήματα, παίρνεις απαντήσεις. Ή δεν παίρνεις απαντήσεις. Που κι αυτό όμως βγάζει συμπεράσματα. Έτσι είναι η δημοκρατία. Διάλογος. Ανοιχτός, στο φως, συμπεράσματα. Δεν είναι ομερτά η δημοκρατία. Δεν ισχύει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος της σιωπής και του απορρίτου. Αυτά ίσχυαν κάποτε στη Σικελία και στο Σικάγο, όχι όμως στη δημοκρατία.